Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους και εμείς που μας παρακολουθούν. Το Διευθυντή, τον Γύρο Γιάπη, του εύχομαι που είναι παρόν, του εύχομαι χρόνια πολλά και συγχαρητήρια για αυτές τις εκδηλώσεις. Σήμερα το θέμα είναι οι νεότερες τεχνικές στην αντιμετώπιση των αριθμιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αριθμίες, η θεραπεία τους, η επεμβατική, κυρίως σήμερα είναι στην αιχμή της καρδιολογίας, της ιατρικής θάλειας. Και αυτό ξεκίνησε από την κολπική μαρμαργή, τη συχνότερη αριθμία που, όπως ξέρετε, πλήττει ένα μεγάλο ποσοστό, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Σε αυτό το τομέα, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν θαυμαστές εξελίξεις. Εδώ, στον Όμιλο του Ιατρικού Κέντρου, έχουμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε μια εκλεκτή ομάδα ηλεκτροφυσιολόγων, επιβατικών ηλεκτροφυσιολόγων, που ηγείται ο Διευθυντής ο Δημήτρης ο Τσαχρής. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από αυτό το τμήμα είναι ίσως η μεγαλύτερη στον ελληνικό χώρο. Και τα ποστά επιτυχίας της επεμβατικής αντιμετώπισης των αριθμιών και ιδιαίτερα της κολπικής μαρμαργής που, όπως είπα, είναι η μεγαλύτερη, έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό, είναι εξαιρετικά εφάμιλα των καλύτερων κέντρων του εξωτερικού. Σε αυτό ακριβώς τον τομέα, στις νεότερες τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται εδώ πέρα, στον Όμιλο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από τον κύριο Τσαχρή και τους συνεργάτες του, νεότερες τεχνικές στην αντιμετώπιση των αριθμιών, θα μιλήσει τα επόμενα 15 λεπτά ο κύριος Τσαχρής. Κύριε Τσαχρή. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Λιάπη που μας συμπεριλαμβάνει και φέτος στα μαθήματα αυτά του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυτές τις σημαντικές εξελίξεις με έναν εύσχυμο τρόπο και να γίνουν έτσι απλά και κατανοητό όλα αυτά τα οποία έχουμε βιώσει και βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Το βασικό άξονα σαν η κολπική μαρμαργή, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι μια αριθμία, αλλά είναι μια νόσος, η οποία εξελίσσεται και είναι πολυπαραγωγική και οι παράγοντες που την προκαλούν, αλλά και η αντιμετώπιση της πολυπαραμετρική. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι η κατάλυση. Στοχεύουμε στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου, στη μείωση της αριθμίας, αλλά κυρίως στις μειώσεις των επιπλοκών της αριθμίας, οι οποίες έχουν να κάνουν με την καρδιακή ανεπάρκεια και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ξέρουμε ότι η κατάλυση έχει θεμελιώδη ρόλο στην αντιμετώπιση της αριθμίας και της νόσου, και όσο πιο γρήγορα επιτυγχάνεται, τόσο καλύτερα. Έχουμε εμπειρία, όπως θα δούμε και παρακάτω, και από τον κύριο Ρουβελάκη και από τη χειρουργική θεραπεία της μαρμαργής. Έχουμε πάρει γνώση από εκεί για το ποια πρέπει να είναι η στρατηγική την οποία πρέπει να ακολουθούμε, όπου δείχνει τελικά ότι ο βασικός στόχος είναι απομόνωση από το πνευμονικό φλεγό. Αν αυτό επιτευχθεί σωστά, που δεν είναι κάτι εύκολο, θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Στον Όμιλο, πραγματοποιούμε όλες οι τεχνικές οι οποίες είναι διαθέσιμες για την κατάλυση κολπικής μαρμαργής. Εκεί που η εμπειρία μας είναι εξαιρετική, είναι στις μεθόδους χειροδειξίας. Βλέπουμε εδώ ένα περιστατικό όπως εξελίσσεται. Το κλου κομμάτι της επέμβασης είναι η. Δεν παίζει το βίντεο. Το κλου κομμάτι είναι η διαφραγματοστομία. Μετά, μέσα από ένα μεγάλο θικάρι 15 French, καθοδηγούμε ένα μπαλόνι το οποίο απομονώνει και αποφράσει κάθε πνευμονική φλέβα. Αυτός εδώ ο καθετήρας είναι που διαβάζει τα δυναμικά του πνευμονικού φλεγών και αναδεικνύει την απομόνωση. Εδώ βλέπουμε τα ηλεκτρογράμματα τα οποία παράλληλα κοιτάμε. Έχει απομονωθεί καλά η φλέβα και παρακολουθούμε τώρα την απομόνωση της φλέβας, η οποία θα φανεί εδώ, και την ανάταξη της μαρμαργής. Η κρυοπηξία είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να ολοκληρώσει εδώ βλέπουμε την ανάταξη αριθμίας. Είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να απομονώσει τις πνευμονικές φλέβες σε περίπου μία ώρα με έναν ολοκληρωτικό, ομογενοποιημένο τρόπο και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Προκειμένου να βελτιώσουμε πολλές φορές την απεικόνιση, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, όπως βλέπουμε εδώ, μια πολύ όμορφη rotation αλαντζιόγραφη του αριστερού κόλπου, που βλέπουμε πάρα πολύ καλά, και με συστήματα που υπάρχουν στο υβριδικό χειρουργείο, μπορούμε να έχουμε την εικόνα του αριστερού κόλπου και πάνω σε αυτή να δουλεύουμε την κρυοπηξία και να ξέρουμε ακριβώς σε μια σημεία επεμβαίνουμε, όπως βλέπουμε σε αυτήν την πολύ ωραία εικόνα. Η άλλη καθιερωμένη τεχνική απομόνωση πνευμονικών φλεγών με την στην κολπική μαρμαργή είναι η χρήση συστημάτων χαρτογράφησης, όπως βλέπουμε εδώ, ένα καθεντήρα κυκλοτερή, ο οποίος από όπου περνάει και σκουπίζει τον αριστερό κόλπο, παίρνει ηλεκτρική πληροφορία και ανατομική πληροφορία, όπου είναι μόνο βλέπουμε ένα φυσιολογικό αριστερό κόλπο,
βλέπουμε τα δυναμικά εντός προστομείων των πνευμονικών φλεγών. Η ηλεκτρονική χαρτογράφηση είναι η τεχνική η οποία πρώτο ξεκίνησε και στην οποία θα δούμε τις βελτιώσεις που υπάρχουν. Και βλέπουμε εδώ πραγματικά πώς έχουμε φτιάξει αυτό το ανάγκη του αριστερού κόλπου. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Από την άλλη, όμως, όπως θα δούμε και εδώ πέρα, μπορούμε να, σε δύσκολες περιπτώσεις μπορούμε να πετύχουμε πιο δύσκολες απομονές, ειδικά όταν η ανατομία αυτή μας το επιτρέπει. Η ανατροπή μας καθορίζει ουσιαστικά ποιες είναι οι περιπτώσεις οι οποίες θα χρειαστούν είτε τη μία είτε την άλλη μέθοδο, είτε κάποιες φορές και τις δύο. Αυτό το οποίο εφαρμόζουμε το τελευταίο ένα χρόνο και δείχνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα είναι ο συνδυασμός και των δύο τεχνικών. Κάνουμε μια χαρτογράφηση ενός αριστερού κόλπου, όπου βλέπουμε εδώ τις μονικές φλέβες, οι οποίες είναι γεμάτες από τα δυναμικά. Κάνουμε την κατάλυση με την πυροπηξία και επαναλαμβάνουμε για να δούμε ότι πραγματικά η κατάλυση είναι για την κομματική και ευρεία. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα το πριν και το μετά, όσο εντυπωσιακό είναι, και ξέρουμε με μια μεγάλη βεβαιότητα ότι αυτός ο άρρωστος θα πάει σίγουρα πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν περιπτώσεις, ιδίως σε επανεπεμβάσεις, που μπορεί κάποιος να υποτροπιάζει. Και πάντα εδώ στοχεύουμε και βρίσκουμε έκτοπες ευθείες, όπως βλέπουμε εδώ. Μια περίπτωση όπου τώρα πιάνει περίπου το 5% των ασθενών και το ψάχνουν πολύ πιο εκτεταμένα και με βάση βιβλιογραφικές αναφορές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια περίπτωση που η άνοχη φλέβα είναι η αιστεία της μαρμαργής και η οποία όταν απομονωθεί θα θεραπεύσει τη μαρμαργή. Σε περιπτώσεις εμένες μαρμαργής και σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ότι λόγω της ηλικίας τους και των συνολών παραγόντων κινδύνου θα συγχρειάζονται απέναντι συνέχεια αντιπυκτικά, κάνουμε και απομόνωση ηλεκτρική του αριστερού γοτίου, επεκτείνοντας ακόμα την επιτυχία μας. Οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες έρχονται, πέρα από τις δύο αυτές που παρουσιάσαμε, είναι ουσιαστικά υπάρχουν και μπαλόνι πυροπηξίας σε βελτιωμένες εκδόσεις. Δεν θέλω να σας κουράσω με αυτά. Έχουμε όμως πολύ σημαντικές βελτιώσεις στα συστήματα χαρτογράφησης. Τώρα πια χρησιμοποιούμε το σύστημα 7, το version 7. Μας ήρθε 30 Δεκεμβρίου του 2020 και το χρησιμοποίησαμε με το Coherent Mapping. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό το οποίο πραγματοποιήσαμε, το οποίο δείχνει πόσο ωραία στο σημείο που αλλάζουν αυτά τα δύο χρώματα. Το κόκκινο γίνεται μοβ, είναι η στιγμή που περιέχεται η αριθμία. Και ένα άλλο περιστατικό, το οποίο βλέπουμε και το βίντεο, βλέπουμε πάρα πολύ ωραία μια κολπική ταχυκαρδία, η οποία ουσιαστικά επιβραδύνεται σε αυτό εδώ το σημείο και αυτό είναι το χάσμα το ανατομικό, το οποίο προκαλεί, δημιουργεί το υπόστρωμα για να υπάρξει αυτή η κολπική ταχυκαρδία. Μόλις πραγματοποιήσουμε μια κατάλυση σε αυτήν εδώ την περιοχή, θα τερματιστεί η ταχυκαρδία όπως έγινε και σε αυτόν τον άρρωστο. Έχουμε καταφέρει λοιπόν να πραγματοποιούμε πολύ δύσκολα περιστατικά σε πολύ μικρότερο χρόνο με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας. Έχουμε και θηκάρια τα οποία τώρα πια είναι και αυτά φαίνονται στη χαρτογράφηση και μπορούμε πραγματικά με ελάχιστη εκνοσκόπηση να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο επίσης θα έχουμε μέσα στο 2021 είναι το ιστορικό καθήκη κατάλυση που κάναμε τις απομονώσεις με τα σύνδεση χαρτογράφηση. Χρησιμοποιούσαν μια στάνταρ μορφή ενέργεια. Και με παρατεταμένο χρόνο. Αυτός ο καθητήρας θα δίνει για 4 δευτερόλεπτα υπερβολικά μεγάλα ποσά ενέργεια, μέχρι τα 90 βατ. Και αυτό που υπόσχεται είναι ότι μπορεί να προσεγγίζει σε χρόνο τη μία ώρα για την απομόνωση των φλεβών, κάτι το οποίο είναι ουσιαστικά και κριτήριο. Και αυτό το οποίο θα έχουμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, σαν πρώτο κέντρο στην Ελλάδα και από τα πρώτα 20 στην Ευρώπη, σε μορφή limited market release από την εταιρεία Dresson, είναι το μπαλόνι Ηλιοστάρ. Το οποίο είναι ένα μπαλόνι θερμό και ένα μπαλόνι ενέργειας RF, όχι κρυοπηξίας, το οποίο θα απομονώνει και αυτό την κάθε πνευμονική φλέβα μέσω χρήσης RF ενέργειας. Και θα μπορούμε να βρούμε και τα αποτέλεσματα που είδαμε πριν και μετά με μία μόνο τεχνολογία. Περιμένουμε μια απομόνωση να δούμε αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε και άλλες τεχνολογίες. Μια ακόμα η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και η οποία 2 χρόνια είναι σε προετοιμασία και πιθανότατα στις αρχές του 2022 θα είναι διαθέσιμη, είναι η πρώτη φορά που θα μπορούμε να βλέπουμε μέσα από αυτό το καθετήρα οπτικά, πραγματικά σε επαφή τον αριστερό κόλπο και τις βλάβες που δίνουμε. Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτός ο καθετήρας μέσα από κάμερες LED που έχει μέσα του και με τακτικό πλήσιμο του αριστερού κόλπου, γιατί το αίμα είναι αυτό που δεν μας επιτρέπει τόσο καιρό να βλέπουμε. Αν καθαρίζει το αίμα και έχουμε καλή επαφή, θα βλέπουμε ότι όπου είναι άσπρο, σημαίνει ότι ακουμπάμε καλά το άντρο των πνευμονικών φλεγών, έχουμε καλή επαφή. Αυτά είναι τα ηλεκτρόδια τα οποία δίνουν την RF ενέργεια. Μπορούμε πραγματικά να έχουμε οπτική επιβεβαίωση τη βλάβη τη οποία δίνουμε. Αρχίζει λοιπόν το 2021. Η μεγάλη μας επανάσταση που μπορεί να τα ανατρέψει όλα όσα μιλάμε ως τώρα
Είναι μια άλλη μορφή ενέργειας. Τώρα μιλάμε για θερμικές βλάβες, είτε μέσω κυμάτων ρετιστοτινοτήτων, είτε μέσω κρυοενέργειας. Αυτό όμως το οποίο θα είναι η επανάσταση και τέλη του 21 το περιμένουμε και στην Ελλάδα, είναι να χορηγείται ενέργεια μέσα από παλμικά κύματα από τους καθετήρες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα υπάρχει άμεση εφαρμογή ενέργειας στο κύτταρο, αλλά μέσω των παλμικών κυμάτων θα επηρεάζεται η διαπερατότητα των μυοκαρδιακών μονοκυτάρων, θα προστατεύονται τα νευρικά κύτταρα, τα κύτταρα του ισοφάγου, τα λιαμικά κύτταρα από τα γεία, κάτι το οποίο μας υπόσχεται άμεση προστασία από τις επιπλοκές που μπορεί να έχουν αυτές οι επεμβάσεις και μια πολύ καλή βλάβη των μυοκαρδιακών κυτάρων μέσω αυτού του τρόπου. Το Paris Treaty λοιπόν Ablation μέσω παλμικών κυμάτων μπορεί να πραγματοποιήσει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τις απομονώσεις των πνευμονικών φλεβών και όχι μόνο, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές του αριστερού κόλπου, στις οποίες εμείς κρίνουμε όπως το πίσω τείχομαι ότι κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί κατάλυση. Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή μορφή ενέργειας. Το άλλο το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον, μάλιστα είναι τόσο εντυπωσιακή που όλη η κατεύθυνση της επιστήμης αυτή τη στιγμή και της βιοτεχνολογίας προσαρμόζει την τεχνολογία που υπάρχει ήδη διαθέσιμη για το RFA, για τα κύματα ρετιστοτήτων, σε PFA. Όλες οι εταιρείες αλλάζουν τους καθετήρες τους, αλλάζουν τις γεννήτες, αλλάζουν τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν. Κάποιες από αυτές κάνουν κάτι το οποίο μάλλον είναι το πιο απαραίτητο, να μπορεί κάποιος με τον ίδιο καθετήρα να εναλλάσσει τη μορφή ενέργειας από RF σε Paris Treaty. Και μια μορφή ενέργειας επίσης, η οποία είναι αρκετά. Να το μειώσω και αυτό. Αρκετά όμορφη και πολύ σημαντική, είναι ένας καθετήρας κυκλοτερής, ο οποίος με μορφή άλλη κρυοενέργειας μπορεί να φτάσει στα μείον 120 την ενέργεια στον αριστερό κόλπο, να απομονώσει κλέβες, και ο οποίος έχει το εξής ενδιαφέρον. Μπορεί να αλλάξει και να γίνει καθετήρας κρυοενέργειας και καθετήρας Paris Treaty Ablation επίσης. Τέλη του 2021 ξέρουμε ότι θα είναι και αυτός διαθέσιμος. Οπότε όντως ο τίτλος της ομιλίας ήταν πραγματικά προφητικός, γιατί μετά από μια δεκαετία στην οποία χρησιμοποιούμε δύο τεχνολογίες, βρισκόμαστε τώρα σε ένα δύσκολο μονοπάτι, στο οποίο θα πρέπει και εμείς να δούμε πραγματικά ποιες είναι αυτές οι τεχνολογίες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, τι πραγματικά θα μας προσφέρουν, πόσο θα βοηθήσουν τα αποτελέσματά μας, πόσο βοηθήσουν τους ασθενείς μας. Βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων και ελπίζω να έχουμε να σας δείξουμε καλά αποτελέσματα του χρόνου. Και θα κλείσουμε δύο άλλα κομμάτια με δύο άλλες μορφές ενέργειας. Κάτι το οποίο κάναμε εδώ στο ιατρικό και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πέρασε σαν letter σε όλη την εταιρεία Boston παγκοσμίως. Είναι ότι έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε επεμβάσεις χωρίς καθόλου χρήση ακτινοβολίας με το σύστημα της Boston, όπου ουσιαστικά η πατέντα μας είναι ότι αυτά τα patch είναι τα οποία τα βάζουμε για να κάνουμε γύρωση στον άρρωστο και αυτά τα patch τα χρησιμοποιούν τα συγγνώμη του καθετήρα και ουσιαστικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν αναφορά σωματική. Έχουμε κάνει τροποποιήσεις στη συνδεσμολογία, η οποία έχει όμως πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και βλέπουμε ότι ανεβαίνει χωρίς καθόλου ακτινοσκόπηση, ακόμα και σε μία έγκυο. Πολλές φορές αυτές οι περικλαδικές ταχυκαρδίες αφορούν έγκυες, γυναίκες οι οποίες ταλαιπωρούνται. Μπορούμε λοιπόν να οδηγήσουμε τους καθετήρες στο δεξιό κόλπο, αυτά ώστε να μπλήσουν που αφορούν τη δεξιά κυκλοφορία της καρδιάς, και βλέπουμε ότι μπορούμε να κατευθύνουμε τον καθετήρα μέσα στο τεφανείο κόλπο, να φτιάξουμε το ανάγλυφο το οποίο μας ενδιαφέρει, να χαρακτηρίσουμε με πράσινο τις περιοχές τις οποίες δεν πρέπει να καθυριάσουμε για να μην έχουμε επιπλοκές και να χαρακτηρίσουμε επίσης τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται τα καλώδια, τα δεύτερα, τα δεμάτια τα οποία ονομάζουμε γραδεία οδός και να θεραπεύσουμε οριστικά αυτές τις αρρυθμίες με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια, με πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα και κυρίως χωρίς καθόλου ακτινοβολία. Και κάτι το οποίο το έχουμε δοκιμάσει εδώ και 1,5 χρόνια και δείχνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα που κάνουν και ερευνητικό πρωτόκολλο πάνω σε αυτό, είναι η χρήση ανέμακτων συστημάτων κατογράφησης σε συνδυασμό με τα αιματηρά συστήματα κατογράφησης. Αυτό είναι το σύστημα Κάρτο. Αυτή είναι η ανιούσα ορτή από μια αριστερή προβολή. Αυτός είναι ο στεφανίος κόλπος. Είναι μια περιοχή κοντά στο στέλεχος της στεφανίας αρτηρίας όπου βλέπουν ότι προέρχονται αριθμίες. Υπάρχει η αριθμία σε αυτό το σημείο που είναι δύσκολο να προσεγγιστεί. Για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είμαστε καλά, πηγαίνουμε και από τις δύο πλευρές που προσεγγίζουμε. Αυτό είναι το γυλαίκο χαρτογράφησης, το οποίο μπορεί να χαρτογραφήσει με μία μόνο έκταση συστολή την προέλευση αριθμίας
Και βλέπουμε εδώ ότι μας δείχνει ακριβώς όπου προέρχεται η αρρυθμία και το ακόμα καλύτερο είναι ότι η προέλευση επιβεβαιώνεται βηματοδοτώντας από αυτό το σημείο καθετήρα και βλέπουμε πόσο παρόμοιες είναι οι δύο εικόνες οι οποίες προκαλούνται. Αυτό μας δείχνει ότι είμαστε ακριβώς στο σωστό σημείο, έχουμε επιβεβαίωση ότι έχουμε πετύχει ακριβώς το στόχο μας, καυτηριάζουμε και έχουμε τα καλά αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσαντρή για αυτή την εξαιρετική ομιλία και κυρίως το συμφέρομαι για τα θέματα και την πρωτοπορία που έχει εδώ διαπιστώσει στον όμιλο εργασίου, τις νέες τεχνολογίες. Πράγματι, αυτά που είπε δικαιώνουν αυτό στην σχόλια ότι είναι ειδικοί στην καρδιολογία και στην ιατρική. Βλέπετε την τεχνολογία που προσθέτει, τις εταιρείες οι οποίες προϊόντα τους τα προβάλλουν και τα εξελίσσουν. Αυτό θυμίζει την εποχή της πραγματικής καρδιολογίας και βλέπουμε πως εκεί από τότε που ξεκίνησαν οι Γάλλοι το απλαίσιον με τις μεγάλες καταστροφές που κάνανε, που φτάσαμε στο σημείο τώρα πολύ εκλεκτικά με ελάχιστες μηδενικές βλάβες στο μυοκάρδιο να γίνονται θεραπεία αποτελεσματική των αρρυθμιών. Το μέλλον φαίνεται είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Αντωνίου, τον Χρήστο Αντωνίου, είναι βασικός τέλεχος της συλλογικής ομάδας εδώ του Ιατρικού Κέντρου. Είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ερευνητής και νομίζω έδωσε νέα όθηση εδώ στην ομάδα του κύριου Τσαφή. Για σχόλιο γενικό, κύριε Αντωνίου, που αφορά την νεπροβατική ηλεκτροφυσιολογία. Θα ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου εσάς, κύριε καθηγητά, ως διευθυντή του κέντρου. Θα ευχαριστήσω και τον κύριο Τσιακρή για όσα μου έχει μάθει τον καιρό που είμαι εδώ. Απλώς να σημειώσω κάτι που συνήθως έχει γίνει μια παρανόηση με βάση αποτελέσματα μελετών της προηγούμενης 20ετίας. Πλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο έλεγχος συχνότητας σε κολπική μαρμαργή, δηλαδή η θεραπεία της αρρυθμίας, σχετίζεται άμεσα με την πρόγνωση του ασθενούς. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λένε ότι ο έλεγχος συχνότητας και ο έλεγχος ρυθμού είναι το ίδιο. Ο έλεγχος ρυθμού φαίνεται στις τελευταίες μελέτες που δημοσιεύτηκαν τέλη του 20 ότι υπερτερεί ειδικά σε ασθενείς με καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και ειδικά σε κολπική μαρμαρική νεοδιαγνωστήστα, δηλαδή τον τελευταίο ένα έτος. Άρα, εφόσον και η κατάλυση έχει σίγουρα αποδεδειγμένα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπεία για τη διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού, φαίνεται πόσο κρίσιμο είναι η έγκαιρη διάγνωση της μαρμαρυγής και μια έμεση τεχνολογική εξέλιξη, όχι στην κατάλυση, είναι και στα συστήματα που πλέον είναι διαθέσιμα ευρέως με τα smartwatches του ασθενείς για να μπορέσουν να ανοιχνεύσουν έγκαιρα την παρουσία μαρμαρυγής, αλλά και η έγκαιρη παραπομπή τους από τους θεράποντες ιατρούς, τους αρρυθμιολόγους, προκειμένου να θεραπευθούν από αυτή την αρρυθμία προτού εξελιχθεί. Και τέλος, ένα σχόλιο για τις ενέργειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα workshop για την κολπική μαρμαργή ο παρουσιαστής του κομματιού για το Pulse Field Ablation είχε το θέμα «Is Pulse Field Ablation the future in AF Ablation?» Και η απάντησή του ήταν όταν ξεκίνησε την ομιλία «Yes, thank you very much» και λέει «Αν θέλετε μπορώ να φύγω κιόλας». Είναι τόσο ριζική αυτή η αλλαγή. Είναι, όπως λέγανε παλιά, θεράπεια Magna Sterilizans. Με ένα παλμό καίει όλα τα μυοκαρδιοκύτταρα στην εγκύτητά του, έχοντας εκλεκτικότητα για τα καρδιομυοκύτταρα. Ένα ακόμα το οποίο θα δούμε αν μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα είναι η εντελώς ανέμακτη κατάλυση των αρρυθμιών. Απλώς αυτό θέλει πάρα πολύ έτσι, οργάνωση και logistics, διότι θέλει συνεργασία με ακτινοθεραπευτές, με μηχανήματα με γάμα κάμερες. Όπως είπε η χαρτογράφηση, ο κ. Σαχής μπορεί να γίνει εντελώς ανέμακτη, οπότε ο ασθενής στην ουσία με ένα φλεβοκαθετήρα μπαίνει στο εργαστήριο, κάνει την χαρτογράφηση της αρρυθμίας και γίνεται κατάλυση με γάμα κάμερα και σηκώνεται βέβαιο καθετήρας και πάει σπίτι του. Αυτό έχει δοκιμαστεί μέχρι στιγμής φυσικά σε κοιλιακές αρρυθμίες, διότι μένει στις υπερκοιλιακές να φανεί και η ικανότητά του να εντοπίζει επακριβώς τη βλάβη και να μην προκαλεί διαταραχές σε γη βρισκόμενα στοιχεία του αισθηματαγωγού συστήματος της καρδιάς. Αυτά ήθελα να πω και πάλι ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Αντωνίου. Ήταν πολύ χαρακτηριστικά αυτά που μας είπε η σχόλια. Και παρακαλούμε τον κύριο Απόστολο Γουδελάκη, είναι καρδιοχειρουργός. Έχει εξειδίκευση και συμμετοχή στην ηλεκτροφυσιολογική ομάδα του ομίλου του ιατρικού με πρωτοποριακές επεμβάσεις, υβριδικές μάλλον. Κύριε Γουδελάκη. Καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσουμε στο επόμενο 1/4 περίπου για τη συμβολή της καρδιοχειρουργικής στην κολπική μαρμαργή. Ξέρω ότι το θέμα αφορά γενικότερα τις αρρυθμίες
Η καρδιοχειρουργική έχει κυρίως πεδίο δράση στην κολπική μαρμαρυγή, αν και υπάρχουν ορισμένες πιο σπάνιες και πολύπλοκες επεμβάσεις που εμπλέκονται η καρδιοχειρουργή, κυρίως ορισμένες κοιλιακές αριθμίες, όπου κάνουμε κάποιες επεμβάσεις ηλεκτρικής απομόνωσης, αλλά στην ουσία το πεδίο μας είναι κολπική μαρμαρυγή. Στην ουσία, η χειρουργική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής μπορεί να χωριστεί σε μια κατάλυση η οποία πρόκειται να γίνει ταυτόχρονα με μια άλλη καρδιοχειρουργική επέμβαση, όπως είναι αντικατάσταση βαλβίδας, βαλβιδοπλαστικές μητροειδούς ή και επεμβάσεις bypass. Η χειρουργική κατάλυση η οποία μπορεί να γίνει σαν αυτοτελή καρδιοχειρουργική επέμβαση, δηλαδή στην περίπτωση που ασθενής έχετε μόνο για να φτιάξει την κολπική μαρμαρυγή στο χειρουργικό τραπέζι. Και βέβαια η υβριδική κατάλυση, όπου εκεί την κάνουμε σε συνδυασμό με μια διακαθητηριακή κατάλυση και σε συνεργασία με τους ηλεκτροφυσιολόγους, η οποία μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ή και σε διαφορετικούς χρόνους. Τέλος, να μιλήσουμε για τον αποκλεισμό του οτίου του αριστερού κόλπου. Νομίζω ίσως αναφέρθηκαμε πιο πριν σε αυτά. Δεν συνοδεύεται πάντα από κάποια διακοινώση η κολπική μαρμαρυγή. Είναι αρκετά συχνή. Ένα 15% των εγκεφαλικών οφείλεται σε κολπική μαρμαρυγή. Ένα 80% ή και πάντα το 80% της κολπικής μαρμαρυγής προέρχεται από τις πνευμονικές φλέβες και πάνω από 50% των εμβόλων προέρχεται από τα οτία του αριστερού κόλπου. Όπως γεννάει ο πληθυσμός, τα ποσοστά της κολπικής μαρμαρυγής αυξάνονται και φυσικά είναι κάτι το οποίο συναντάμε συχνά. Ένας στους τέσσερις από εμάς, όταν ξεπεράσει την ηλικία των 40, έχει πιθανότητα να συναντήσει στη ζωή την κολπική μαρμαρυγή. Και φυσικά αυτό απασχολεί πάρα πολύ και την έρευνα, αλλά και τις εταιρείες που παράγουν υλικά. Ιστορικά στοιχεία την ξέρουμε από το 1200 περίπου. Οι Κινέζοι γιατροί την είχαν ανακαλύψει, αλλά στην ουσία το 1820-30 περίπου άρχισε να περιγράφεται περισσότερο σε ασθενείς με στένωση της βαλβίδας. Τους τύπους νομίζω τους αναπτύξαμε πριν της κολπικής μαρμαρυγής και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια κατηγοριοποίηση βάσει συμπτωμάτων. Αν έχει έντονα συμπτώματα ασθενής από αυτήν ή όχι, παίζει μεγάλο ρόλο στο αν θα πρόκειται να κάνει κάτι χειρουργικά ή όχι για εκείνη. Στις κατευθυντήριες οδηγίες Ευρωπαϊκής Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας βάζουμε πάρα πολύ συχνά τον όρο ομάδας κολπικής μαρμαρυγής και βάζουμε πάντα πολύ συχνά και τον όρο να ενημερώνει το ασθενής. Στην περίπτωση που αποτύχει συμβατική θεραπεία ή αποτύχει μια διακαθητηριακή θεραπεία, πρέπει να ενημερώνει το ασθενής και να κάνει μια συνάντηση η ομάδα κολπικής μαρμαρυγής και να αποφασίζεται αν θα υποβληθεί κάποιος επέμβαση ή όχι. Φυσικά, πρώτη προτεραιότητα έχουν οι φαρμακευτικές αγωγές και η διακαθητηριακή κατάλυση, οι οποίες αν αποτύχουν στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια υβριδική θεραπεία, σε μια χειρουργική θεραπεία, πάντα αφού συζητηθεί με τον ασθενή και από την ομάδα κολπικής μαρμαρυγής. Η χειρουργική της κολπικής μαρμαρυγής έχει μια ένδειξη 2α με βάση κατευθυντήριες οδηγίες σε συμπτωματικούς ασθενείς και 2β σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, ενώ στις αμερικάνικες κατευθυντήριες οδηγίες βλέπουμε ότι είναι σχεδόν μας υποχρεώνει να κάνουμε κάτι στους ασθενείς που υποβάλλονται σε άλλες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με ένδειξη 1α και φυσικά με ένδειξη 2α οφείλουμε να αφαιρέσουμε και το οτίο του αριστερού κόλπου να κάνουμε κάποια χειρουργική εκεί. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για την κολπική μαρμαρυγή στον ίδιο χρόνο με άλλη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Πολλά οφείλουμε σε αυτόν τον κύριο, ο οποίος είναι ο James Cox, ο οποίος ήταν ο πρώτος που το 1987 ξεκίνησε να κόβει και να ράβει κυριολεκτικά τη χώματα του αριστερού και του δεξιού κόλπου, έτσι ώστε να δημιουργήσει κάποια κανάλια και να απομονώσει ηλεκτρικά το τείχομα για να μπορεί να αποφύγει ο ασθενής να εμφανίζει κολπική μαρμαρυγή. Ήταν μια επέμβαση που είχε επιπλοκές, ήταν μια επέμβαση που είχε αιμορραγίες, κρατούσε αρκετό χρόνο, αλλά ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Βλέπουμε εδώ πέρα στα σχεδιαγράμματα τις τομές που ακολουθούσε. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά, οι περισσότεροι ασθενείς δεν έβγαιναν σε φλεβόκομβο και διατηρούσαν το αποτέλεσμα αυτό σε ένα ποσοστό 93% στη 15ετία. Φυσικά ήταν αρκετά επεμβατική μέθοδος, οπότε το επόμενο βήμα ήταν να αρχίσουμε να βρίσκουμε έναν τρόπο να γίνει λιγότερο επεμβατικά. Οπότε η εξέλιξη στην ουσία έρθει το 2002, όπου αρχικά άρχισε να χρησιμοποιείται ραδιοσυχνότητα σαν ενέργεια ή και αργότερα κρυοκατάλυση, με σκοπό να δημιουργούμε αντίστοιχες ηλεκτρικές απομονώσεις στο τείχομα του κόλπου, χωρίς να χρειαστεί να κόβουμε και να ράβουμε τα τείχοματα του κόλπου. Έτσι λοιπόν, μια σύγχρονη ας πούμε, επέμβαση κατά μέση είναι αυτή. Βλέπουμε ότι οι τομές είναι μόνο δύο, είναι οι πράσινες γραμμές. Και στην πραγματικότητα βλέπουμε χρησιμοποιώντας ραδιοσυχνότητα σαν ενέργεια ή cryoablation, πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε στην ουσία, χωρίς να χρειαστεί να κόψουμε τα τειχώματα του κόλπου, την κατάλυση που μπορούμε να κάνουμε. Και βλέπουμε πώς περικυκλώνουμε και τις πνευμονικές φλέβες. Στην ουσία έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές διαφορετικές ενέργειες, όπως είπα. Κυρίως στον τομέα αυτό έχουμε την ραδιοσυχνότητα και την κρυογονική θεραπεία. Αναφερθήκαμε σε αυτά νωρίτερα. Έχουν βγει μελέτες που δείχνουν και μεγάλη διαφορά του ποια από τις δύο ενέργειες είναι η καλύτερη και οι δύο είναι περίπου το ίδιο και το ίδιο αποτελεσματικές. Αλλά μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι στην ουσία σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση και
πάσχουν από κολπική μαρμαργή, το να κάνουμε μια επέμβαση κατά μήνες και να κάνουμε μια κατάλυση της κολπικής μαρμαργής έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Στη μελέτη αυτή βλέπουμε ότι οι ασθενείς αυτοί υποβλήθηκαν σε χειρουργία μητροειδούς, έπασχαν από κολπική μαρμαργή, μετεγχειρητικά, από τη στιγμή που κάναμε και κατάλυση, 63,2% των ασθενών παρέμειναν σε φλεβόκομβο και μάλιστα δεν έχει σημασία το πόσο επιθετική κατάλυση κάναμε, είτε κάναμε απομόνωση μόνο των πνευμονικών φλεβών, είτε κάναμε πλήρη επέμβαση κατά μήνες, τα ποσοστά ήταν περίπου 60-65% ασθενείς που παραμείναν σε φλεβόκομβο και όχι σε κολπική μαρμαργή. Φυσικά όλα αυτά έχουν με ένα κόστος που αφορά την τοποθέτηση βηματοδοτών. Στατιστικά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα σε κάποιον που θα κάνει επέμβαση κατά διάρκεια μιας καρδιοχειρουργικής επέμβασης, υπάρχει πιο αυξημένη πιθανότητα να χρειαστεί αργότερα μόνιμο βηματοδότη. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μελέτες, οι οποίες πάλι δείξανε περίπου το ίδιο πράγμα περίπου στο χρόνο και δείξανε μάλιστα ότι κρατάνε τα αποτελέσματα της επέμβασης κατά μήνες κατά τη διάρκεια άλλων καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων με πάνω από ένα χρόνο. Και μάλιστα βελτιώνονται με τον καιρό. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μετά το τέλος της επέμβασης ένα 60% των ασθενών είχε περίπου φλεβόκομβο, αλλά στη συνέχεια το ποσοστό αυτό στο χρόνο ανέβηκε στο 70%. Αντίστοιχα, οι ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε επέμβαση κατάλυσης είχαν θεαματικά στην αρχή ένα 75% φλεβοκομβικό ρυθμό, τον οποίο όμως δυστυχώς δεν κράτησαν και στο χρόνο πάνω μόνο ένα 40% διατηρούσε το φλεβοκομβικό ρυθμό. Και φυσικά η επέμβαση κατά μήνες δεν αυξάνει καθόλου την οσιρότητα και τη θνησιμότητα του χειρουργείου. Ούτε κανένα από τα μεγάλες επιπλοκές που μπορεί να συμβούν μετεγχειρητικά. Έτσι λοιπόν είναι μια επέμβαση πολύ καλή, δεν προσθέτει ιδιαίτερο κίνδυνο και απαλλάσσει τους ασθενείς κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την κολπική μαρμαργή. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται αν το κάνουμε σαν μια αυτούσια καρδιοχειρουργική επέμβαση. Τα χαρακτηριστικά τώρα πέραν διαφορετικά, διότι πλέον ασθενείς δεν χρειάζεται να πει σε μηχανή εξωσωματικής, μπορεί να γίνει θωρακοσκοπικά και από τη δεξιά και από την αριστερή μεριά. Βάζουμε κάποιες ειδικές κλάμπες για να περιβροχήσουμε τις πνευμονικές φλέβες και να κάνουμε ηλεκτρική απομόνωση των πνευμονικών φλεβών και κάποιους τηλεούς για το τυχόμα των κόλπων. Απαιτείται βέβαια διασωλήνωση διπλού αυλού. Αυτές είναι περίπου οι κλάμπες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους τηλεούς. Και στην ουσία τα πρώτα αποτελέσματα που βγήκαν της πενταετίας ήταν σχετικά ελπιδοφόρα. Δείξαν δηλαδή ότι οι ασθενείς καταφέρουν και κρατάνε το φλεβόκομβο. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ήρθαμε να συγκρίνουμε την χειρουργική θεραπεία της κολπικής μαρμαργής σαν αποκλειστική θεραπεία μαζί με τη διακαστηριακή, είδαμε ότι δεν είναι τόσο καλή γιατί έχει περισσότερα ποσοστά επιπλοκών. Έτσι, συγκριτικές μελέτες έχουν δείξει ότι συγκριτικά με την διακαστηριακή κατάλυση κολπικής μαρμαργής, η χειρουργική κατάλυση, όταν είναι σαν αποκλειστική επέμβαση, συνοδεύεται από μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών, άλλοτε πιο σοβαρών, άλλοτε λιγότερο σοβαρών. Εκτός όμως από αυτό, κρατάει περισσότερο σαν επέμβαση, χρειάζεται μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και τα ποσοστά των ασθενών που διατηρούν τα καλά αποτελέσματα δεν είναι τόσο ψηλά όσο της διακαστηριακής θεραπείας. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι φαίνεται να δουλεύει στους ασθενείς που έχουν παροξενική κολπική μαρμαργή στον χρόνο με ένα ποσοστό 70-87%, αλλά όσον αφορά τους ασθενείς που έχουν παραμένουσα μακροπρόθεσμη κολπική μαρμαργή, τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά όσο είναι της διακαστηριακής θεραπείας. Και φυσικά, όπως είπαμε, το βασικό πρόβλημα είναι οι στενοτομίες. Οπότε είναι λιγότερο αποτελεσματική συγκριτικά με διακαστηριακή κατάλυση, αλλά και τη χειρουργική πραγματοποιείται με άλλες επεμβάσεις και έχει αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών και αυξημένη διάρκεια νοσηλείας. Αυτό λοιπόν μας κάνει λίγο να ξεφεύγουμε και να σκεφτόμαστε ότι ίσως δεν είναι τόσο καλό να κάνουμε μια επέμβαση καρδιοχειρουργική μόνο για κολπική μαρμαργή, αλλά ίσως είναι καλύτερο να τη συνδυάσουμε με μια διακαστηριακή κατάλυση. Και εδώ λοιπόν έχετε η υβριδική ομάδα, η οποία αποτελείται από ηλεκτροφυσιολόγους, καρδιοχειρουργούς, καρδιοαναισθησιολόγους, η οποία μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και διακαστηριακή και διεγχειρητική επικαρδιακή κατάλυση, είτε ταυτόχρονα είτε σε διαφορετικούς χρόνους. Αυτή λοιπόν, τι καταφέρουμε με την υβριδική κατάλυση, καταφέρουμε να δρουν συνεργικά οι δύο ομάδες, να γίνει πιο ολοκληρωμένη κατάλυση, γιατί στην ουσία οι ηλεκτροφυσιολόγοι με τους καθετέρες μπορούν να φτάσουν σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει εύκολα ο καρδιοχειρουργός. Αντίστοιχα, ο καρδιοχειρουργός μπορεί να φτάσει να επιτύχει καλύτερη απομόνωση επικαρδιακά, ειδικά σε τυχώματα του μυοκαρδίου που είναι πιο χοντρά, οπότε ενδοκαρδιακά δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματική κατάλυση. Μπορεί να γίνει έλεγχος για πιθανά κενά κατάλυση και μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά στάδια. Στην ουσία, το πλεονέκτημα είναι περίπου αυτό που βλέπετε εδώ. Σε μια διευρυντική κατάλυση, ο καρδιοχειρουργός πάει και καταλύει όλο το πίστιο τείχωμα και ορισμένες περιοχές του ρουφ του αριστερού κόλπου, χωρίς να χρειάζεται να κάνει πλήρη περιβροχισμό των πνευμονικών φλεβών, ο οποίος επιτυχάνεται στη συνέχεια με τον καθετήρα. Αυτό το υλικό, το οποίο είναι το EpiSense, πήρε πολύ πρόσφατα FDA approval για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Στην ουσία έχει μια ειδική αναρρόφηση η κεφαλή αυτή που βλέπετε και παράλληλα έχει ενέργεια
radio frequency, η οποία προκαλεί, προκαλεί ηλεκτρική απομόνωση και κατάλυση στο τοίχωμα του αριστερού κόρπου. Στην ουσία αυτό έρχεται και με ένα στυλαίο ανάλογα με την προσπέλαση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Γινόταν και υποψηφοειδικά, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει πλέον και θωρακοσκοπικά από την αριστερή μεριά του τραγικού τυχώματος, οπότε ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και αποκλεισμό του οτίου του αριστερού κόλπου. Και βρέθηκε σε συντηρητικές μελέτες ότι στην ουσία, όταν πάμε υβριδικά και αντιμετωπίζουμε ασθενείς με κολπική μαρμαργή συγκριτικά από την αποκλειστικά διακαθιστηριακή θεραπεία, έχουμε πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα και στους 12 και στους 18 μήνες. Αυτή η έρευνα παρουσιάζουν έρευνα στην ουσία που έδωσε και δεύτερη απρόβαση στο συγκεκριμένο υλικό. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να γίνει όλα να γίνουν όλα στο ίδιο στάδιο. Το για να γίνει η επέμβαση αυτή στο ίδιο στάδιο απαιτούνται ορισμένες υποδομές, τις οποίες εμείς ευτυχώς στο ιατρικό τις έχουμε. Απαιτούνται υβριδικές αίθουσες και συνεργασία μεταξύ των καρδιοχειρουργικών ομάδων. Υπάρχει όμως και πιθανότητα να μην γίνουν ταυτόχρονα και οι δύο επεμβάσεις, να γίνει πρώτα το καρδιοχειρουργικό κομμάτι και στη συνέχεια να γίνει το διακαθιστηριακό. Το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει αυτή η τεχνική είναι στην ουσία ότι επιτρέπει τον καλύτερη οργάνωση, δεν απαιτούνται υβριδικά χειρουργία και επιτρέπει μάλιστα να ξαναδούμε ορισμένα σημεία που μπορεί νωρίς να εμφανίσουν, να μην εμφανίσουν καλή ηλεκτρική απομόνωση και εκείνη τη στιγμή να γίνει ablation, το οποίο δεν θα το παρατηρούσαμε με την άλλη μέθοδο επειδή γίνονται όλα ταυτόχρονα. Στην ουσία, όπως είπαμε και εδώ, πρώτα γίνεται το χειρουργικό κομμάτι θωρακοσκοπικά με μία ή δύο θωρακοτομές, όπου εκεί πάλι χρησιμοποιούνται κλάμπες για περιβροξισμό των πνευμονικών φλεβών και τα ειδικές αυτές πένες οι οποίες προκαλούν επικαρδιακό αποκλεισμό του τοιχώματος στο αριστερό κόλπο και στη συνέχεια οι ηλεκτροφυσιολόγοι ολοκληρώνουν τα σημεία εκείνα τα οποία ακόμα έχουν ηλεκτρική δραστηριότητα. Υπάρχει μια πολυκεντρική μελέτη, η οποία περιμένουμε τα αποτελέσματά της, η οποία συγκρίνει στην ουσία αυτή τη μέθοδο με την αποκλειστικά διακαθιστηριακή θεραπεία και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο πιο αποτελεσματική είναι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη χειρουργική του οτίου του αριστερού κόλπου. Εμφανίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες με ένδειξη 2β στις ευρωπαϊκές και με level of evidence B. Στις αμερικανικές οδηγίες του STS είναι με ένδειξη 2α ότι πρέπει να γίνει κάποια επέμβαση στο οτίο του αριστερού κόλπου όταν προβάλλονται ασθενείς σε χειρουργία καρδιάς και πάσουν από κολπική μαρμαργή. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει από τη δεκαετία του 50 στην ουσία που είχαν βρεθεί θρόμβοι και στην τέλη δεκαετία του 80 ο Cox και αναφέρει ότι τα εγκεφαλικά οφείλονται στους ασθενείς με κολπική μαρμαργή λόγω του οτίου του αριστερού κόλπου και όχι λόγω του ρυθμού αυτού καθεαυτού. Υπάρχει μια μεγάλη μελέτη, περιμένουμε τα αποτελέσματά της, η οποία θα μας δείξει κατά πόσο οι ασθενείς όντως προστατεύονται από την αφαίρεση του οτίου του αριστερού κόλπου από εγκεφαλικά συμβάματα. Αλλά όμως έχουν βγει κάποιες άλλες μελέτες, οι οποίες δείχνουν στην ουσία ότι οι ασθενείς που πάσουν από κολπική μαρμαργή, αν κάνουν μια εξαίρεση ή αποκλεισμό του οτίου του αριστερού κόλπου, έχουν λιγότερα ποσοστά εγκεφαλικών ή παροδικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Υπήρχαν ορισμένες μελέτες πιο επιθετικές που προληπτικά, ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν κολπική μαρμαργή, κάναν αφαίρεση του οτίου του αριστερού κόλπου σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Και στην ουσία αυτή η μελέτη που είχε γίνει από την Κοπενχάγη δικαιώθηκε διότι μακροπρόθεσμα στην εξαετία βρήκε ότι οι ασθενείς αυτοί τελικά έχουν λιγότερο ποσοστό να εμφανίσουν κάποιο εγκεφαλικό σύμβαμα ή την πιθανότητα να εμφανίσουν κάποιο επίσημο εγκεφαλικό επεισόδιο. Φυσικά ο αποκλεισμός ή η εκτομή, αν θέλετε, του οτίου του αριστερού κόλπου μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους χειρουργικά. Απόλυτη σημασία έχει να μην μείνει μεγάλο υπολοιπόμενο ιστός, το STAM που λέμε, να είναι κάτω από ένα εκατοστό και να μην υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να το κάνεις από μια απλή ραφή ή από εκτομή ή να χρησιμοποιήσεις κάποια ειδικά υλικά. Στην ουσία τα καλύτερα αποτελέσματα έχουν αυτά τα υλικά, τα οποία είναι κάποια ειδικά stapler, τα οποία καταφέρουν και κάνουν με τρεις σειρές από clips αφαιρούν το οτίο του αριστερού κόλπου ή και τα atriclip, τα οποία φαίνεται ότι έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και αποκλείουν πλήρως την κυκλοφορία προς το οτίο του αριστερού κόλπου. Και μάλιστα έχει βρεθεί ότι εκτός από το ότι αποκλείουν κατά 100% την κυκλοφορία προς το οτίο του αριστερού κόλπου, επιτυγχάνουν να έχουν και ηλεκτρική απομόνωση. Οπότε κάνουν και τις δύο δουλειές ταυτόχρονα. Υπάρχει μια μεγάλη μελέτη, η οποία ονομάζεται Atlas, στις οποίες έχουν βγει κάποια πρώιμα αποτελέσματα. Στην ουσία αφορά τοποθέτηση του κλιπ σε ασθενείς που είτε πάσχουν είτε όχι από κολπική μαρμαργή. Προσπαθούμε να δούμε τα αποτελέσματα όσον αφορά την εμφάνιση παροξενικής κολπικής μαρμαργής και εγκεφαλικών επεισοδίων και φαίνεται ότι το κλιπ δουλεύει σε αυτή την ομάδα ασθενών που είναι υψηλού κινδύνου να εμφανίσει μετεγχειρητική κολπική μαρμαργή και προστατεύει. Και βλέπετε εδώ πόσο βελτιώνεται η πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικών ή καρδιακιακών συμβαμάτων ή παροδικών εγκεφαλικών επεισοδίων με τοποθέτηση AtriClip σε αυτήν την ομάδα ασθενών που έχει αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει μετεγχειρητική κολπική μαρμαργή. Φυσικά αυτό μπορεί να γίνει και θωρακοσκοπικά. Υπάρχουν μελέτες που μάλιστα συγκρίνανε τη θωρακοσκοπική αποκλεισμό του οτίου του αριστερού κόλπου και με μια ομάδα ασθενών που συνέχιζε να παίρνει κουμαρινικά
Στην ομάδα αυτή που κάνανε τον αποκλεισμό, κόψαν τα ακουμαρινικά τελείως και δείξαν στην ουσία ότι είναι αρκετά ασφαλές να κόψει κάποιος τα ακουμαρινικά. Φυσικά αυτά δεν έχουν περάσει από μέσα κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά κάπως έτσι μπορεί να γίνει θωρακοσκοπικός αποκλεισμός με κλιπ του οτίου του αριστερού κόλπου. Και συνοδεύεται από μικρή διάρκεια νοσηλεία στο νοσοκομείο, μικρή διάρκεια επέμβασης, μπορεί να γίνει θωρακοσκοπικά και με μια μικρή τομή. Συγκριτικά με τα Watchman, τα οποία είναι τα διακαστηριακές συσκευές αποκλεισμού του οτίου του αριστερού κόλπου, υπερέχει ο αποκλεισμός ο θωρακοσκοπικός σε ορισμένα σημεία, όπως είναι ότι μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ανατομία οτίου αριστερού κόλπου, ότι δεν παίρνει ασθενής καθόλου σκιαγραφικά, δεν εκτίθεται καθόλου σε ακτινοβολία, κρατάει πολύ μικρά, πολύ λίγο χρόνο η επέμβαση και στην ουσία διαφέρουν πολύ λίγο όσον αφορά τη διάρκεια νοσηλείας, αλλά πάλι χρειάζεται να γίνει μια τομή και χρειάζεται να υπάρχει γενική νάρκωση. Έχει τοποθετηθεί αυτό το συγκεκριμένο κλιπ σε πάρα πολλούς ασθενείς παγκοσμίως. Και τώρα, εμείς κάνουμε κάτι εκτός από την τοποθέτηση του AtriClip, το οποίο το χρησιμοποιούμε, κάνουμε κάτι αρκετά πρωτοπόρο εδώ στο Ιατρικό Αθηνών. Είμαστε στην διαδικασία να κάνουμε υβριδικές επεμβάσεις απομονωσκοπικής μαρμαργής, αλλά χρησιμοποιούμε ήδη το Cryo Balloon, το οποίο χρησιμοποιείται με καθητήρα από τους ηλεκτροφυσιολόγους και με το οποίο διαχειριστικά κάνουμε κατάλυση των πνευμονικών φλεβών σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και με πολύ καλά αποτελέσματα. Βλέπετε εδώ το χειρουργικό πεδίο και πώς σε ασθενείς που υποβάλλονται σε συμβατικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις κάνουμε απομόνωση των πνευμονικών φλεβών με τον μπαλόνι το οποίο έχει παγώσει και έχει δημιουργήσει αυτή την μπάλα. Και στους πρώτους 15 ασθενείς που το έχουμε πραγματοποιήσει, μια πληθώρα καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, είχαμε μια πολύ καλή ανταπόκριση. 11 από αυτούς, σε μια διάρκεια follow-up κατά μέσο όρο 14 μηνών, παρέμειναν σε φλεβόπνευμα. Οπότε υπάρχει χειρουργική για την κολπική μαρμαριγή. Υπάρχει καρδιοχειρουργική για την κολπική μαρμαριγή. Οπωσδήποτε σε ασθενείς που υποβάλλονται σε άλλες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Και φυσικά πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη μας σε υβριδικές επεμβάσεις, ειδικά σε ασθενείς που έχει αποτύχει πιο συμβατικές θεραπείες, όπου εκεί μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Και φυσικά έχουμε μελέτες τις οποίες περιμένουμε, αλλά φαίνεται ότι με τις νέες συσκευές που έχουν πάρει FDA approval, αυτός είναι ο δρόμος προς τα μπρος. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και την αποκλεισμό του οτίου του αριστερού κόλπου, ότι φαίνεται ότι συνοδεύεται από αρκετά ωφέλη για τους ασθενείς αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον κύριο Ρουμπελάκη για την εξαιρετική παρουσίαση και το συγχαίρομαι επίσης για την πρωτοπορία που έχει εδώ πέρα σε αυτά τα υβριδικά χειρουργεία για τη θεραπεία των αριθμιών και ειδικότερα της κολπικής μαρμαριγής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από τον κύριο Τσακρή και από τον κύριο Αντωνίου και από τον κύριο Ρουμπελάκη που αφορούν αυτό το μεγάλο πρόβλημα το σημερινό της ιατρικής για την πρόκληση, την επεμβατική θεραπεία των αριθμιών, των καρδιακών αριθμιών και ιδιαίτερα της κολπικής μαρμαργής, που όπως είπε ο κ. Ρουμπελάκης, ένας στους τέσσερις σε κάποια φάση της ζωής του θα αντιμετωπίσει αυτή την αριθμία. Ευχαριστούμε όλους τον κύριο Λιάβη, τον καθηγητή που οργανώνει τόσο επιτυχώς αυτά τα σεμινάρια, αυτές τις εκδηλώσεις και πάμε για το επόμενο. Ευχαριστούμε πολύ.